Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Όσοι ψάχνουν σε βάθος την αλήθεια πάνε ανάποδα. Ανάποδα. Η πολιτική επιθεώρηση του ενιαίου παλαϊκού μετόπου, του ΕΠΑΜ. Αρθρογραφία, έρευνα, σχολιασμός με μια διαφορετική ματιά. Ανάποδα. Τα γεγονότα στην πραγματική τους διάσταση. Ανάποδα. Αναζητήστε το στα κεντρικά γραφεία του ΕΠΑΜ, Θησαίος 4, 4ος όροφος, στην Καλλιθέα και στους τοπικούς πυρήνες σε όλη την Ελλάδα. Όλοι εμείς το ανάποδα, ό,τι έχουμε να πούμε, το λέμε στα ίσια. Φίλοι μου, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον επικεφαλής του Ενιαίου Παλαϊκού Μέτωπου, τον οικονομολόγο τον Δημήτρη τον Καζάκη, και εκείνος και ο Μιλών προερχόμαστε από τις πλατείες αγανακτισμένων. Καλημέρα στην Αθήνα, αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη. Καλημέρα. Λοιπόν, για πες μας σε ποια καμπή είμαστε. Βγαίνουμε προς το Ξέφωτο το 16, όπως λέει ο Τσίπρας, ή θα τρέχουμε όπως λέει το τραγούδι? Βγαίνουμε προς το Ξέφωτο. Είναι σαφές ότι ο κ. Τσίπρας, ο τέταρτος στη σειρά πρωθυπουργός, που μας προδικάζει, μάλλον προφητεύει, ότι το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου χρόνου θα έχουμε ανάκαμψη. Ανάπτυξη, μάλιστα. Ανάπτυξη, ναι. Ανάπτυξη, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, θα πάμε από τον πάτο, μάλλον από το απίθμενο πηγάδι, ξαφνικά θα βγούμε στο φως. Με μαγικά, φαντάζομαι, γιατί ο προϋπολογισμός που καταθέσει προβλέπει ύφεση. Αλλά είναι ύφεση, γι' αυτό και σου λέει δεύτερο εξάμηνο, προς το τέλος του έτους. Όλα συμβαίνουν προς το τέλος του έτους, του επόμενου όμως. Έτσι, του χρόνου, τέτοια εποχή, κάτι στραβά θα έχει πάει, και αντί να έχουμε το 16 την απογείωση, θα το έχουμε στο 18, και από το 18 στο 22, και από το 22 στο 2452, και ούτω λέγοντας. Ναι, ναι. Στο μεταξύ, πράγματα. Σου διέφυγε ότι θα έχουμε και άρση των capital controls. Πότε ακριβώς αυτό? Το τρίμηνο, το πρώτο τρίμηνο του 16, είχε πει πώς τη λένε, η Κατσέλη. Ένας υπουργός είπε στα μισά του 16, και τώρα ο Τσακαλώτος λέει 50-50. Ναι, ναι, 50-50. Σαν σύριαλ ακούγεται αυτό. Ναι, υπήρχε και σύριαλ, ναι, 50-50. Ναι. Το ερώτημα είναι όμως, δεν αναρωτιέται κανένας, πού και σε ποιο μέρος του κόσμου, σε ποια φάση της ιστορίας, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά ολόκληρου του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, υπήρξε ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών με κλειστές τράπεζες. Ουσιαστικά κλειστές τράπεζες. Υποκαθεστώς μορατόριου, γιατί το σωστό, και να τα λέμε σωστά τα πράγματα, είναι μορατόριου και όχι capital controls. Τα capital controls έχουν να κάνουν με την κίνηση κεφαλαίου. Ελέγχος της κίνησης κεφαλαίου. Το κεφάλαιο μια χαρά κινείται ελεύθερα. Αυτό που σου έχει περιορίσει είναι τις συναλλαγές σε ρευστό στον κησέ. Και αυτό το πράγμα χτυπάει τον αποταμιευτή, χτυπάει τον συνταξιούχο, τον μισθωτό, και χτυπάει φυσικά το μικρομεσαίο που έχει ανάγκη αυτό το ρευστό, το καθημερινό του ρευστό. Τις μεγάλες εταιρείες δεν τις ενοχλεί καθόλου, διότι κινούνται με κεφαλαϊκούς λογαριασμούς. Οι κεφαλαϊκοί λογαριασμοί, όταν είναι ειδικά πολυεθνικές, είναι στο εξωτερικό, και από το εξωτερικό δεν έχει σταματήσει η ροή και δεν έχει απαγορευτεί. Στο μεταξύ, είναι έξω φρενών και η Νέα Δημοκρατία, διότι ξεπούλησαν, λέει, τις τράπεζες, για τις οποίες ξόδεψε το ελληνικό δημόσιο 230 πόσα δις, τις πούλησε για 4-5, 4,5 πόσα. Και επίσης, από 1η-1η ισχύει ότι τέρμα οι ανακεφαλαιοποιήσεις τις τράπεζες θα τις σώζουν οι καταθέτες. Ακριβώς. Ναι, αυτό ισχύει, είναι από τα προαπαιτούμενα που έχει περάσει ήδη από τον Ιούλιο, που το
όχι έγινε ναι, από τον Ιούλιο που το πέρασε ο κύριος Τσίπρας μαζί με τους υπόλοιπους, παρακαλώ, έτσι μην το ξεχνάμε, γιατί όλοι μαζί ψηφίσαν ξαφνικά. Η Νέα Δημοκρατία έχει βγει εκτός αυτού, γιατί δεν πήρε τη μίζα που προβλεπόταν και την πήρε η κυβέρνηση. Γιατί γι' αυτό μιλάμε, δεν μιλάμε τώρα για σοβαρότητα, διότι αν είχαμε σοβαρότητα θα έπρεπε και η Νέα Δημοκρατία και ο αταυτού του αταυτού, ο αταυτέ, δεν ξέρω ποιος είναι ακριβώς η επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Πλακιωτάκης. Κάποιος ανταυτού είναι, κάποιος ανταυτού. Τώρα ήταν ο ανταυτού που λεγόταν Βαγγέλας, ήταν ο ανταυτού του ανταυτού, ο ανταυτού του ανταυτού του ανταυτού, δεν ξέρω. Ας τα βρούνε μόνοι. Λοιπόν, θα τα βρούνε, 20 του μηνός. Το δικό τους πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι, γιατί δεν μας κάνουν ένα λογαριασμό να μας πούνε που πήραν τα 40 δισεκατομμύρια. Γιατί δεν μας κάνουν ένα λογαριασμό να μας πούνε τι κερδοσκοπία έγινε με τα warrants που αυτοί εισήγαγαν σαν μορφή ανακεφαλοποίησης, δηλαδή μορφή προσέλκυσης ξένου κεφαλαίου στις τράπεζες. Γιατί δεν μας κάνουν κανένα λογαριασμό. Δηλαδή μπαίνουμε σε νέα ανακεφαλαιοποίηση. Πρόσεξε, γιατί είναι τρελό δηλαδή αυτό το πράγμα. Χωρίς να μας πούνε πού πήγαν τα λεφτά αυτά. Πού πήγανε. Κανένας δεν λέει. Κανένας δεν ρωτιέται, αναρωτιέται. Κανένας δεν απαντάει. Πάμε τώρα να χώσουμε κι άλλα δισεκατομμύρια. Τρελά δισεκατομμύρια. Και δεν θα είναι μόνο τα 6 που προβλέπεται σαν πρώτη φάση. Θα πάει πολύ μακριά η βαλίτσα. Γιατί οι τράπεζες είναι κουφάρια. Σύνολο, σε αυτά, κουφάρια. Σε αυτά τα κουφάρια σύνολο αληθεύει ότι πέρασαν 235 πόσα δισεκατομμύρια. Για πάρτι πολύ περισσότερα, πολύ περισσότερα. Στα χρόνια, τα 5-6 χρόνια, πολύ περισσότερα. Πολύ περισσότερα. Και πολύ με αυτά τα και το ερώτημα είναι τι γίναν τα λεφτά αυτά. Και τα πήραν οι τράπεζες, τι γίναν τα λεφτά αυτά. Από τραπεζικούς κύκλους στο εξωτερικό κυκλοφορεί η εξής πληροφορία. Δεν την ξέρω, τη λέω με επιφύλαξη, καθότι δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Η πληροφορία λέει το εξής, ότι μετατράπηκαν ένα μεγάλο μέρος από αυτά, γύρω στα 100 δισεκατομμύρια, μετατράπηκε σε μαξιλαράκι για τους τραπεζίτες. Μαξιλαράκι τι εννοούμε, μιλάμε παρκαρισμένα χρήματα στο εξωτερικό, σε καλυμμένα ομόλογα ή παραγωγά, τα οποία είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα προς όφελος των τραπεζιτών. Τα λεφτά δηλαδή που πληρώνει η εγγυά του Έλληνας φορολογούμενος μετατρέπονται σε εξασφάλιση των τραπεζιτών. Για όλα αυτά βέβαια θα μας έδινε μια απάντηση η εκαθάριση των τραπεζών και ο εισαγγελέας. Αλλά πούντα θέλεις μια κυβέρνηση και πολιτικά κόμματα τα οποία να είναι ακέραια, να μην είναι διεφθαρμένα μέχρι το κόκαλο, μέχρι το μερούλι θα έλεγα, και βεβαίως αρκούντος πατριωτικά και δημοκρατικά, ώστε να πραγματικά να κυρίζονται με αυτόν τον τρόπο της διαφάνειας τα προβλήματά μας. Αλλιώς, αυτά. Μάλιστα. Στο μεταξύ, αυτά τα κουφάρια που συζητάμε τώρα άλλαξαν χέρια με αυτά τα 4,5, με αυτή την τελευταία... Ναι. Το ελληνικό δημόσιο τελικά έχει τη μειοψηφία πλέον. Κατήχε το από 81, 87, 94,5 σε κάποιες τράπεζες. Ναι. Και τώρα κατέχει τι? Κατέχει πολύ μικρό, πολύ μικρό τρόπο. Πόσο μικρό? Δεν το ξέρουμε ακόμη. Δεν έχουν ανακοινωθεί από τις τράπεζες. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει στοιχεία. Όμως αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Όποιος λέει ότι αυτό το θέμα απλά είτε ψεύδεται είτε απλούστατα είναι άσχετος με το θέμα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Να το πούμε και ξεκάθαρα. Διότι την πλειοψηφία που πήρε το ελληνικό δημόσιο όταν έκανε την ανακεφαλοποίηση, πρώτον δεν την πήρε το ελληνικό δημόσιο. Την πήρε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Και αυτό είναι υπό τον έλεγχο των δανειστών, παρακαλώ, και όχι το δημόσιο, του δημοσίου. Δεύτερον, οι μετοχές που είχε πάρει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έναντι του ζεστού χρήματος που έδωσε στις τράπεζες ήταν κάλπικες μετοχές. Δηλαδή θέλω να πω, τι εννοώ με την έννοια κάλπικες. Εννοώ ότι δεν είχαν δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των τραπεζών. Οπότε έτσι κρατήσανε η μειοψηφία των ιδιωτών που ελέγχει τις τράπεζες, κράτησε το διευθυντικό δικαίωμα στις τράπεζες. Δηλαδή κάνανε αυτοί ότι γουστάρανε, παρά το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο με το πακέτο με το φόνο που πήρε μπορεί να έχει και 90% του μετοχικού κεφαλαίου. Άρα λοιπόν, ναι, η απάτη δεν είναι εκεί. Η απάτη είναι γιατί δώσαμε τα λεφτά για τα κουφάρια, που αποδείχθηκαν ότι είναι τελείως κουφάρια
και έτσι μπορούν να πουληθούν πυρ παρά στον οποιονδήποτε θέλει να παίξει κερδοσκοπικά με τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών. Γιατί αυτοί που έρχονται τώρα δεν θέλουν να διοικήσουν τράπεζες, ούτε να πάρουν τις τράπεζες στα χέρια τους, αφού ξέρουν ότι είναι κουφάρια. Θέλουν όμως να χρησιμοποιήσουν τις εγγύησεις των καταναλωτικών και φυσικά κυρίως των στεγαστικών δανείων, δηλαδή τα δικά μας σπίτια και ακίνητα που τα έχουμε πάρει με δάνεια. Θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα όποια περιουσιακά στοιχεία διαθέτει αυτή τη στιγμή, διαθέτουν αυτές οι τράπεζες, με κερδοσκοπικό τρόπο. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και το ερώτημά μας είναι, το θέμα μας είναι, ποιο ήταν πιο κερδοσκόπος. Και το τρίτο, παρακαλώ, θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι τράπεζες πριν γίνει η ανακεφαλοποίηση παλιά, του 12, 13, 14, ανήκαν σε πλειοψηφικό πακέτο ξένων funds. Ναι. Και το κατανοούμε, γιατί τότε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ βεβαίως δεν είχαν εισηχθεί από το γεγονός ότι στην περίοδο της χρυσοφόρας περίοδου των κερδών για τις τράπεζες, οι εγχώριες τράπεζες κατά πλειοψηφία ανήκαν σε ξένα funds. Και τα κέρδη επίσης, α? Βεβαίως. Γιατί δεν φύγεται κανένας για αυτή την ιστορία? Γιατί δεν την ψάχνει? Γιατί δεν την ψάχνει, για παράδειγμα, να μας πούν πού πήγαν τα 18 δισεκατομμύρια κέρδη της περίοδου 2001-2009? Πού πήγαν τότε, δηλαδή, που τα λογιστικά κέρδη των τραπεζών χτυπάγανε πραγματικά κόκκινο, δηλαδή ξεπερνούσαν κάθε ιστορικό προηγούμενο? Πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά? Στο μεταξύ, αγαπητέ Δημήτρη Γαζάκη, βλέπω εδώ στην πρωτοσέλιδο στην Εφημερίδα των Συντακτών οι πολίτες το εξής: οι πολίτες έσωσαν τις τράπεζες και αυτές τα στελέχη τους. Πληρώνουμε για να πληρώνονται. Περί τα 20 εκατομμύρια ευρώ μοιράστηκαν το 2014 τα 30 ανώτατα στελέχη των τραπεζών. Αυτά είναι ψίχουλα. Αυτά είναι ψηλά, πολύ ψηλά. Είναι ψίχουλα. Είναι ψίχουλα, γιατί βεβαίως τα μεγάλα στελέχη των τραπεζών και κυρίως οι βιτρίνες τους, όπως είναι ο κ. Σάλλας, όπως είναι ο κ. Ράπανος και οι υπόλοιποι, δεν κερδίζουν από τις αμοιβές. Κερδίζουν από τον τρόπο που κινείται η μετοχή, από τα κερδοσκοπικά παιχνίδια που παίζονται με τα πιστωτικά προϊόντα της τράπεζας, και κερδίζουν δηλαδή από πολλές άλλες μεριές. Και τα 20 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα άλλο παρά και αυτός φιλοδόρημα. Να αλλάξουμε θέμα, αγαπητέ Δημήτρη Γαζάκη, να πάμε στην από την πτώση, δεν ήταν πτώση, από το ρίξιμο, τέλος πάντων, του, δεν είναι, βρες την κατάλληλη λέξη, την κατάρριψη. Από την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφου Σουχόη και δόθε, τι βλέπεις? Εντάξει, αυτό που βλέπω είναι μια κλιμάκωση, όχι μόνο στην περιοχή, αλλά ευρύτερα. Έχουμε μια κλιμάκωση ένταση, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, όχι μόνο. Οι παραβιάσεις των Τούρκων στο Αιγαίο συνεχίζονται. Καλά, δεν. Όπως και παλιά. Όπως λένε και οι Τούρκοι, και με συγχωρείς. Του το έδωσε το δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Του το έδωσε το δικαίωμα. Και η Ελλάδα, παλιά. Τώρα. Έτσι. Λοιπόν, γιατί? Διότι όπως λένε και οι Τούρκοι, εμείς δεν κάνουμε παραβιάσεις. Κάνουμε, όπως το λένε, αξιοποιούμε το δικαίωμα μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ελέγχουμε την θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου. Τώρα με πολεμικά. Λοιπόν, για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Με πολεμικά αεροσκάφη ελέγχουν. Βέβαια, σαφώς. Ναι, ωραία. Ναι, βεβαίως. Όπως και το ΝΑΤΟ. Το δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να το ξαναπούμε. Στο έδωσε το δικαίωμα. Και ενώ οι πολιτικοί αρχηγοί τη Δευτέρα είχαν συναντηθεί υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να βάλουν φραγμό στις κοινές περιπολίες και σε όλα αυτά τα ζητήματα, έτσι τουλάχιστον είπαν. Έτσι βγήκε η ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Την επομένη μέρα που έγινε σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία, όλα τα δώσανε στην Τουρκία. Ούτε καν που συζήτησαν τη θέση αυτή που υποτίθεται, εάν κατατέθηκε σε σύνοδο, γιατί με τον Τσίπρα που έχουμε, εγώ αφιβάλλω αν κατατέθηκε σε σύνοδο αυτή η θέση. Στο μεταξύ, και το ΝΑΤΟ προσπάθησε να δικαιολογήσει την κατάρριψη του τουρκικού. Άλλο λέει οι Ρώσοι έχουν άλλα θέματα, προβλήματα, ξέρω εγώ, ασφάλειας, και άλλο οι Έλληνες. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε στο ίδιο ζύγι για τις παραβιάσεις πάντα. Ναι. Βέβαια, δεν σαφώς. Εμείς όμως είμαστε κράτος παρείας. Κράτος παρείας. Ποιο άλλο κράτος θα ανεχόταν αυτή την κατάσταση? Δεν μιλάμε μόνο για τις παραβιάσεις. Το
ότι έχουμε έναν γείτονα ο οποίος ασκεί επίσημο δουλεμπόριο παρά και ενάντια στις διεθνείς συμβάσεις και τα πρωτόκολλα για το προσφυγικό. Είμαστε ενταγμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Σύνοδοι της αλλά και το Διευθυντήριό της δεν υπολογίζει καν επίσημες τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών, όχι μόνο της κυβέρνησης, όλων των πολιτικών αρχηγών, με εξαίρεση το ΚΚΕ και τη Χρυσή Αυγή. Εγώ δεν συμφωνώ με τις θέσεις που πήραν οι πολιτικοί αρχηγοί υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τις θεωρώ πολύ light και μακριά από το στόχο. Αλλά έστω και αυτές τις πετάξανε στα σκουπίδια πριν καν τις δουν. Και έρχεται το παιδί σφυρί που έχουμε πρωθυπουργό, πώς να το πεις, και μπαίνοντας μέσα στη Σύνοδο, αλλά και βγαίνοντας μέσα, ήταν χαρά γεμάτος, γιατί η Ευρώπη τα βρήκε με την Τουρκία. Για την Ελλάδα δεν είπε τίποτα να πει. Δεν είχε τίποτα να πει ο άνθρωπος. Λες, και δεν είναι πρωθυπουργός μιας χώρας σαν την Ελλάδα. Είναι υπάλληλος της Ευρωένωσης. Το ότι από χθες η Frontex με τη Βούλα θα βρίσκεται στα ελληνοσκοπιανά σύνορα, πώς ερμηνεύεις αυτό? Ήταν απέτηση όλων των αρχηγών να υπάρξει ευρωπαϊκή ακτοφυλακή. Από ό,τι φαίνεται, η Frontex μετεξελίσσεται γρήγορα σε ευρωπαϊκή μεθοριακή δύναμη. Και τότε να πω κάτι. Εάν έχουμε ευρωπαϊκή μεθοριακή δύναμη, η οποία δεν ελέγχεται από την ελληνική κυβέρνηση, καθότι η Frontex είναι γνωστό ότι δεν ελέγχεται ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό Διευθυντήριο. Σωστά. Ναι. Τι νόημα έχει να μιλάμε για ελληνικά σύνορα? Έχουμε επικυρίαρχους άλλους, μάλιστα. Έχουν καταληθεί τα ελληνικά σύνορα. Το κυριαρχικό δικαίωμα έχει περάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα σφραγίζουν τα σύνορα, άρα η Ελλάδα μπορεί να γίνει αποθήκη ψυχών, έτσι? Βεβαίως, κάλλιστα. Γιατί δεν μπορείς να εφαρμόσεις πολιτική σαν κράτος, δεν μπορείς να κάνεις το αυτονόητο, να εφαρμόσεις διεθνείς διατάξεις που υπάρχουν για το προσφυγικό, έτσι ώστε πραγματικά να δοθεί λύση για το σύνολο των προσφύγων. Τίποτα. Κουβέντα. Και για όλα αυτά δεν έχει φυγεί κανένας. Κανένας. Δεν έχω δει μια τοποθέτηση σοβαρή για τα ζητήματα αυτά. Και... η χώρα αυτή τη στιγμή χάνει το δικαίωμα άσκηση κυριαρχία στα σύνορά της και στη φύλαξη των δικαίων των σύνορων της, και δεν μιλάει κανένας. Και επίσης βλέπω και ένα πρωτοσάλιδο της εφημερίδας Αστεία. Τι σημαίνει Ελλάς εκτός Σέγγεν? Η Ευρώπη με χερσαία σύνορα χωρίς θαλάσσια. Αυτή είναι η απάντηση. Ωραία. Ναι. Και τι, είναι κακό για μας αυτό? Δεν ξέρω. Τι θα σημαίνει για μας αυτό? Για την Ευρώπη θα σημαίνει πολλά. Για εμάς όμως θα σημαίνει. Για πώς είναι δυνατόν να μας εκβιάζουν, θα μας πετάξουν έξω από τη Σέγγεν? Είναι σαν να μας εκβιάζουν, θα μας δίνουν την ελευθερία μας. Εάν είμαστε εκτός Σέγγεν, σημαίνει ότι τους επιβιβάζεις ένα αεροσκάφος και τους στέλνεις όπου θέλεις? Βέβαια. Σύμφωνα με τις διεθνείς διατάξεις. Γιατί το προβλέπει αυτό. Από τη στιγμή που οι πρόσφυγες αποκτήσουν άσυλο, και γιατί να μην αποκτήσουν άσυλο οι άνθρωποι αφού είναι ευγειοκόμενοι? Και εύκολα πιστοποιείται, τουλάχιστον για τους Σύριους και τους Ιρακινούς. Που είναι ο κύριος Όγκος, έτσι τουλάχιστον έτσι μας λένε, δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν διώκονται και εντάσσονται στις προβλέψεις των διατάξεων από το 1951, τη διάσκεψη του προσφυγικού που υπάρχει, το οικείο άθρο της διάταξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το ΟΗΕ και τα πρωτόκολλα μετά που υπάρχουν, τότε τους δίνεις άσυλο και πάνω που θέλουν οι άνθρωποι. Μάλιστα. Αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη. Τα χαρτιά δηλαδή που προβλέπεται από την ύπατη αρμοστία για το προσφυγικό και του μετανάστες, βεβαίως, θα μείνουν χωρίς δουλειά πολύ. Ναι. Γιατί πού θα πάνε όλοι αυτοί οι τύποι που είναι στα ΜΚΟ και δίκτυα και ιστορίες και τα παίρνουν χοντρά από ευρωπαϊκές ενώσεις, από crowdfunding, δεν μπορώ να φανταστώ εγώ πού, ας πούμε, από πού αλλού. Τι δουλειά θα κάνουν? Θα τους βρούμε εμείς δουλειά. Πραγματική.
Πάμε στη Συρία. Στη Συρία ακούγεται ότι θα πάνε σε ένα μορατόριο το αυτό εξάμηνο και κατόπιν μετά από 18 μήνες σε εκλογές. Είναι ζυγόνη η λύση στο συριακό πρόβλημα. Είναι προφανές ότι οι Ρώσοι τα βρήκαν τους Αμερικανούς για να ξεφορτωθούν με τον Άσαντ. Πήραν κάποια ανταλλάγματα οι Ρώσοι, φαντάζομαι, προς τη μεριά της Κρυμαίας και σε άλλες περιοχές, ενδεχομένως και τη διατήρηση της Λατάκια ως βάση ρωσικής, και ξεπουλάνε τώρα τον Άσαντ. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Ναι. Και θα έχουμε ένα μοντέλο Λιβύης στην περιοχή. Προφανώς. Αναρχίας. Και Ιράκ, έτσι. Προφανώς. Και πολυτεμαχισμού. Ναι. Κατακαιρματισμού. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει, δεν έχει λήξει. Δεν είναι λύση αυτό που προτείνεται. Είναι διάλυση της χώρας. Πάμε στη γειτονική Κύπρο. Ο Κέρι είπε, περνώντας από την Αθήνα, μάλλον σήμερα έρχεται από την Αθήνα, ότι είμαστε πολύ κοντά στη λύση του Κυπριακού. Για πας. Άμα αυτοί βρήκανε τη λύση στον πολυτεμαχισμό της Συρίας και τη μετατροπή της Λιβύη, φαντάσου τώρα τι λύση έχει σκεφτεί ο Κέρι για την Κύπρο. Και βεβαίως συμμέτοχος όλη στην ιστορία αυτή, το καθεστώς τον Καν, την ίδια ώρα που το καθεστώς τον Καν μετεξελίσσεται σε χειρότερο από το Τσεβίτ. Γιατί έχει ξαναφέρει την Τουρκία σε μια περίοδο πολιτικών δολοφονιών, ανοιχτής τρομοκρατίας μυστικών υπηρεσιών και παρακράτους, με τις μπόμπες που μπαίνουν και όλα αυτά τα πράγματα, και ανοιχτής καταστολής που συλλαμβάνει το οποιοδήποτε αναδεικνύει ή προβάλλει θέσεις με τις οποίες διαφωνεί το καθεστώς το κάνει. Έχουμε μια Τουρκία που μετεξελίσσεται σε χούντα περιοπής, η οποία έχει ξένες πλάτες, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ φυσικά, και τώρα πάμε μαζί της να λύσουμε το Κυπριακό. Ζήτω που καήκαμε. Ναι. Ζήτω που καήκαμε. Μάλιστα. Προσφάτως... Θα δεις μαζική έξοδο Κυπρίων προσφύγων μεγαλύτερο από αυτό που υπήρχε μετά τον Ατήλα 2. Έξοδο προς Ευρώπη. Βέβαια. Θα την ισοπεδώσουν θα την ισοπεδώσουν το νησί. Ήδη ο πληθυσμός είναι 50-50. Κοντεύει. Φαντάσου τώρα για την οικονομική δυσπραγία που θα πέσει το νησί συνολικά, γιατί η οποία έχει επέλθει ήδη από με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τη μετατροπή του νησιού σε δυσονική δικοινωνική ομοσπονδία, είναι στην ουσία η θεσμοθετημένη λύση τύπου Λιβύης ή Συρίας και στο νησί. Και όταν λέω 50-50, συμπεριλαμβάνω όλες τις φυλές της γης από τη μια πλευρά και τους Ελληνοκύπριους από την άλλη. Έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα στο μεταξύ, μικρός χαμός έγινε στο διαδίκτυο με αφορμή κάποια δικά σου σχόλια για τους πρώην στρατιωτικούς. Ναι. Και ακούγεται ότι σε απειλούν και με μήνυση. Δεν υπάρχει καμιά εξέλιξη, έτσι. Όχι, υπάρχει μια εξέλιξη, υπάρχει μια απάντηση τους ένωσης των ενώσεων αποστράτων, των θεσμικών ενώσεων αποστράτων προς εμένα, όπου η απάντησή μου θα υπάρχει σήμερα στο ήρωή, θα δοθεί σήμερα στο ήρωή, αφού διαβαστεί φυσικά η δική τους ανακοίνωση. Απλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Το πρώτο πράγμα ήταν βεβαίως σκληρή κριτική προς τις ηγεσίες των αποστράτων και όχι προς τους απόστρατους στη Λίβνη. Έτσι, βεβαίως η μονταζιέρα του Καμένου και του Κατοχικού Υπουργείου αλλά και των δοσύλλογων που διοχέτευσαν συγκεκριμένο απόσπασμα από τις... Από αυτό που είπα, μόνο και μόνο για να φανεί ότι στρέφουμε έναν αποστάτο συνολικά. Εντάξει. Και βεβαίως ορισμένα πολυφάδια της Χούντας, κοπρίτες του στρατεύματος που τώρα με λένε Τουρκόσπορο, βεβαίως βρήκαν την ευκαιρία να βγουν στο διαδίκτυο, γιατί έτσι μόνο βεβαίως αυτό είναι το θάρρος τους και το επίπεδο, έκαναν ορισμένους να πέσουν στην παγίδα. Εγώ θα τους πρότεινα να ακούσουν ολόκληρο
το απόσπασμα κατευθείαν από το αρχείο του ηρωή. Και να δούμε μετά τι έχουν να πούν. Δεύτερον, από ό,τι φαίνεται, όντως οι ενώσεις είδανε το αρχείο ολόκληρο, το ακούσαν ολόκληρο, με αποτέλεσμα να βγάλουν μία ανακοίνωση, η οποία βεβαίως στρέφεται εναντίον μου, αλλά είναι επί της ουσίας, δηλαδή απαντούν σε αυτά που έθεσα. Και γι' αυτό μου δίνεται η ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε, να δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο σε αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Γιατί αυτό που είπα και επιμένω σε αυτό το πράγμα και θα το διευκρινίσουμε και στην μεσημεριανή εκπομπή είναι το εξής. Ότι δεν μπορείς όταν η πατρίδα σου χάνεται και ξεπουλιέται, όταν ολόκληρος λαός να σηκώνεται ορθώς και απέναντι σε εκβιασμούς, να θυμηθούμε ότι την Τετάρτη πριν από το ψηφοδημοψήφισμα η κυρία Μέρκελ είχε πει ότι έτσι και πούνε όχι οι Έλληνες στο δημοψήφισμα η Ελλάδα θα γίνει Πρίστινα. Τα θυμόμαστε αυτά? Λοιπόν, όχι, φυσικά δεν τα θυμόμαστε, γιατί το μόνο που μας νοιάζει είναι η τσέπη μας. Λοιπόν, όταν απειλείται η πατρίδα σου και εσύ υποτίθεται ότι φορούσε στολή και εθνόσημο, οφείλει να πεις όχι μαζί με τον υπόλοιπο λαό. Όταν δεν λες όχι, και μάλιστα το σύνολο σχεδόν με εξαίρεση ένα-δυο από τον αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων είπανε τον προηγούμενο, τον αναποστρατεία φυσικά, είπανε ναι στους εκβιασμούς, τότε δεν δικαιούσε να κάνεις κινητοποίηση, να καλείς κινητοποίηση για να εξαιρεθείς από τον υπόλοιπο λαό, ο οποίος θα μαστίζεται από τα καινούργια μνημόνια. Ποιος είσαι εσύ που θα πεις ότι ο πατέρας μου θα πληρώσει τη δική σου σύνταξη? Εκφράστηκαν εννοείς κοινή την εβδομάδα πριν το δημοψήφισμα ευθέως? Είχαν βγάλει, οι πρώην αρχηγοί είχαν βγάλει με υπογραφές υπέρ του ναι. Οι στρατιωτικές ενώσεις, οι λεγόμενες των αποστράτων εννοώ, σήγησαν σιγή ηχθείως, έτσι, πουθενά δεν εμφανίστηκαν παρά τις κινητοποίησεις, κόσμος που κατέβηκε ιδιαίτερα την Κυριακή στο νεορτασμό του όχι, του νέου όχι να το πούμε έτσι, ήταν όλοι, δηλαδή μιλάμε για έναν κόσμο που κατέβηκε κάτω που είχα να τον δω από τις πλατείες του 11, δηλαδή σε όγκο, Παλμό κτλ. Απουσία πλήρης. Και μετά κάνουν κινητοποίηση για να πούνε ότι στο μνημόνιο που κι εμείς βάλαμε πλάτες να επέλθει, εμείς πρέπει να εξαιρεθούμε ως απόστρατοι. Διότι αυτοί ως απόστρατοι είναι κάτι διαφορετικό από τον υπόλοιπο λαό που πρέπει να υποστεί μειώσεις των συντάξεων, πρέπει να συντριβεί. Και την ίδια ώρα καμία από τις ενώσεις δεν έχει βάλει θέμα γιατί, για παράδειγμα, το μνημόνιο ή για παράδειγμα οι δανειστές εκποιούν τη χώρα. Τι σημαίνει από άποψη ασφάλειας, τι σημαίνει από άποψη κατάστασης των ενόπλων δυνάμεων? Δεν έχουν θέσει καθόλου θέμα διάλυσης των ενόπλων δυνάμεων που γίνεται συστηματικά από το πρώτο μνημόνιο και φτάνουμε σήμερα να προγραμματίζεται η εκποίηση οπλικών συστημάτων των ενόπλων δυνάμεων μέσα από το μνημόνιο και τον προϋπολογισμό. Κουβέντα για όλα αυτά. Και την ίδια ώρα συγχνοτίζονται με τους κατοχικούς υπουργούς άμυνας χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Για μένα η στάση σου σε αυτό δεν διαφέρει από τον Τσολάκογλου. Τουλάχιστον ο Τσολάκογλου, το τουλάχιστον όχι, ευτυχώς μάλλον, η μόνη διαφορά είναι ότι αυτές οι ηγεσίες των αποστράτων είπανε το ναι του Τσολάκογλου, αλλά δεν το είπανε, ευτυχώς για μας, στο πεδίο της μάχης. Ευτυχώς. Ευτυχώς, γιατί δυστυχώς όποτε της δικής τους ιδεολογίας και αντίληψης βρεθήκανε σε κρίσιμες θέσεις να διοικούν και διαχειρίζονται που κρινόντουσαν σε πεδίο μάχης οι ζωές, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τους πεσόντες ακόμη και πάνω από τα νησιά μας και με τις αερομαχίες και τα λοιπά, τους πρόδωσαν ακόμη και σήμερα δεν έχει αναγνωριστεί η θυσία τους. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στην κυβέρνηση. Σαν χθες ανέλαβε ο Λογοθετόπουλος, ο οποίος μάλιστα ευχαρίστησε τις δυνάμεις κατοχής. Φυσικά, να ζει ο ίδιος στην ιδεολογία του. Τούτοι εδώ δεν το έχουν κάνει αυτό. Η σημερινή δηλαδή. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας, αν εξαιρέσουμε το Σιμίτι που είχε πει ευχαριστούμε τότε στα ίμια τους Αμερικανούς. Ευχαριστώ δεν έχει πει. Ο Τσίπρας έχει πει ευχαριστώ στους δανειστές. Στους τοκογλύφους.
άκουσε το κογκλήφι, βεβαίως. Δεν μιλάει συνέχεια για την, για την καλή προοπτική που δόθηκε χάρη στην διαπραγματεύση και στη δυνατότητα των Ευρωπαίων. Δεν μίλησε για την εξαίρετη στάση της Μέρκελ στο προσφυγικό. Δεν μιλάει για τέτοια πράγματα. Δεν μίλησε τώρα πρόσφατα για ότι η Ευρώπη τελικά αλλάζει μορφή χάρη στα ζητήματα που στέκεται. Όπως για παράδειγμα την κατάλυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, το ότι μετατρέπει τους πρόσφυγες σε δούλους και το, όλα τα υπόλοιπα τα οποία βέβαια δεν τα έχει δει ο κύριος Τσίπρας. Όχι, είναι καλύτερο το να βγαίνει στην Ελληνική Βουλή και να λέει ότι το όχι του 40 μας οδηγεί στην κατοχή των Ναζί. Εμέσως... Δηλαδή, μισό λεπτό, το μου ξεφύγει τελείως. Εμέσως πριν σαφώς λοιπόν... αποδέχεται τα μνημόνια και τα εφαρμόζει. Για μένα η κυβέρνηση αυτή δεν είναι απλά κυβέρνηση ο Λαγκογλου Λογοδετόπουλου. Είναι κυβέρνηση ράλι. Ράλι είναι μετά. Ράλι. Και μάλιστα ο ράλι την εποχή. Γιατί ο ράλι είναι κάτι το διαφορετικό, μάλλον κάτι χειρότερο σαν στο επίπεδο συλλογισμών του Λαγκογλου και του Λογοδετόπουλου. Για όλους τους λόγους που ήταν και οι προηγούμενοι, συν το γεγονός ότι έφυγαν τα τάγματα ασφαλείας. Δηλαδή, όπως σήμερα... Έλληνες να σφάζουν Έλληνες. Mm. Και φοβάσαι ότι και σήμερα θα βρουν οι δανειστές τρόπο να αιματοκυλήσουν την Ελλάδα, να στρέψουν τους μεν εναντίον των δε. Είναι πολύ πιθανό, γιατί όταν φωνάζεις, ρε εσείς μας τρώνε την πατρίδα και έρχονται απόστρατοι και σου λένε γιατί με είπες ρε, δεν ξέρω ρε παιδιά, με συγχωρείτε δηλαδή, εγώ τα έχω χάσει. Και κάτι απολυφάδια, οι οποίοι μέσα στο διαδίκτυο με λένε τουρκόσπορο. Απολυφάδια της Χούντας, στα γονίδια, στο στράτευμα. Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ σηκώνω ψηλά τα χέρια. Κυριολεκτικά, όχι ψηλά τα χέρια. Σηκώνω μάλλον τους ώμους, όχι τα χέρια ψηλά. Αυτό το αφήνω για τις ηγεσίες των αποστράτων. Λοιπόν, σηκώνω τους ώμους και λέω εντάξει παιδιά, πραγματικά. Να δούμε ποιος είναι τελικά η πέμπτη φάλαγγα εδώ μέσα. Γιατί με αυτούς θα πάμε σε φίλιο. Αυτό είναι σίγουρο. Αργά ή γρήγορα. Αργά ή γρήγορα. Και μάλιστα με τη λογική την εξής. Του κοινωνικού εμφυλίου. Γιατί εσύ και εγώ. Και γιατί εγώ άσε να χαθεί ο άλλος. Ήδη εκείνη η εβδομάδα πριν το δημοψήφισμα, το λεγόμενο δημοψήφισμα, υπήρχε φοβερή ένταση ανάμεσα στους μεν και στους δε. Βεβαίως υπήρχε. Mm. Αλλά υπάρχει μια διαφορά όμως. Υπάρχει μια διαφορά. Η διαφορά είναι η εξής. Ότι ο Έλληνας, ο απλός πολίτης, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί για το φόβο που νιώθει. Αλλά να μην βρεθεί έστω και ένας από τους λεγόμενους θεσμοθετημένους φορείς της πολιτείας που να σταθεί πλάι του, που να του πει τα ξανασκιά της εκβιάζουν, μη τους φοβάσαι, πάρε θέση πραγματικά εθνικά περήφανη. Ποιος το έκανε τότε? Μόνο το πουλημένο, το Μάρι, που το έκανε το όχι, το είπε ναι. Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας. Και το βεβαίως δεν έκανε τίποτα. Είπε ένα όχι και δεν κινήθηκε καθόλου. Τίποτα δεν έκανε. Υπολογίζοντας το ότι θα βγει από την κάλπη το ναι. Λοιπόν, εγώ μόνος του ελληνικός λαός, χωρίς πολιτική ηγεσία, χωρίς θεσμούς που να το στηρίζουν, είπε ένα όχι, το οποίο πραγματικά είναι εισάξιο ή ισότιμο με το όχι του Αλβανικού. Απλά δεν του δόθηκε η ευκαιρία μετά να αποδείξει ότι είναι ο ίδιος Έλληνας με εκείνον που μετά το όχι του Μεταξά έκανε το μεγάλο όχι της υποποίησης του Αλβανικού. Τώρα... Δεν του δόθηκε η ευκαιρία και αυτό έχει τραυματίσει και τη συνείδηση και την αξιοπρέπεια του Μέσου Έλληνα. Γι' αυτό και τον βλέπεις σκυφτό να προχωράει στον δρόμο, λες και μιλάμε, η πόλη μας είναι, λες και είναι κινούμενα νεκροταφεία. Έκτοτε μεσολάβησαν οι εκλογές, έχασαν πανηγυρικά οι δυνάμεις του όχι. Στο μεταξύ, σε μια συνέντευξη πριν μια εβδομάδα, ο Καρατζαφέρης έδωσε κάποια εκπομπή του αυτού της συχνότητας το Σάββατο, έχει πει ότι το αποτέλεσμα ήταν αλλιώς. Ο Καμένος ήταν κάτω από το 3%, ο Λαβαζάνης από πάνω,
Κι όμως έγινε η αλλαγή. Σημασία έχει, είπε ο Καρατζαφέρης, δεν έχει τι ποιοι και πώς ψήφισαν, αλλά ποιος καταμετρά και πώς καταμετρά. Ναι, δηλαδή υπάρχει περίπτωση ένα κόμμα που κόβεται να το βγάλεις από πάνω και ένα που περνάει να το περάσεις από κάτω. Όλα είναι δυνατά, όλα είναι πιθανά. Ας κάνανε αίτηση για επανακαταμέτρηση. Δεν μπορεί να γίνει αίτηση για επανακαταμέτρηση παρά μόνο εάν έχεις ένα ολόκληρο στρατό κόσμου να πάει να κάνει επανακαταμέτρηση. Ποιος την έχει, ούτε καν γιατί το συζητήσαμε και με τη ΛΑΕ και τα λοιπά, να πάμε όλοι μαζί και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Α, εκτός, για να μην εμπιστευτείς, δηλαδή το κράτος στην επανακαταμέτρηση δεν ορίζει δικούς του. Όχι, όχι, όχι. Α, πρέπει με ίδιες δυνάμεις. Και αφού βρεις τα στοιχεία εκείνα τα οποία τεκμηριώνουν σε εκτεταμένη νοθεία, τότε καταφέρεις το λεγόμενο εκλογοδικείο για να κυρωθεί το αποτέλεσμα ή τέλος πάντων για τα περαιτέρω. Εγώ ξέρω ότι αν θέλεις αδιάβλητες εκλογές, φτιάχνεις αδιάβλητο εκλογικό σύστημα και εκλογικό σύστημα καταμέτρησης. Η Ελλάδα ούτε το ένα έχει ούτε το άλλο. Και αυτό λέει πολλά. Πρόσφατα είχε έρθει, πριν δύο μέρες, είχε έρθει ένας εκπρόσωπος Βενεζουέλας εδώ που έδωσε καμιά σειρά συνεντεύξεις, ομιλίες, συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο που γίνονται οι εκλογές στη Βενεζουέλα. Έχει δύο ζητήματα τα οποία αξίζει τον κόπο να πει κανείς. Πρώτον, αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα αναλφαβητισμού στη Βενεζουέλα. Περίπου 25% του των πολιτών στη Βενεζουέλα ήταν αναλφαβητοί. Όταν πρωτοβγήκε ο Τσάβες επάνω στην εξουσία. Με αποτέλεσμα και λόγω του αναλφαβητισμού αλλά και λόγω της απόλυτης φτώχειας, οι εκλογές στην Βενεζουέλα μέχρι την άνοδο του Τσάβες και του κινήματός του στην εξουσία να είχαν τρομακτική αποχή. Τα δύο κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, της Βενεζουέλας εννοώ, λοιπόν, εναλλάσσοντας εξουσία με συμμετοχή με το 13-15% του εκλογικού σώματος να ψηφίζει υπέρ τους. Αυτό το πράγμα το άλλαξαν ριζικά. Πώς το άλλαξαν? Εφαρμόζοντας τα εξής δύο βασικά ζητήματα, γιατί υπάρχουν πολλά. Δύο βασικά. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι τετραπλασίασαν ή εξαπλασίασαν, δεν θυμάμαι πόσο, τα εκλογικά κέντρα, ώστε να υπάρχουν παντού. Παντού εκλογικά κέντρα, ο αριθμός των εκλογικών κέντρων. Και το δεύτερο, εφάρμοσαν ένα σύστημα το οποίο είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, φτιάξαν όταν μπαίνεις μέσα στο εκλογικό κέντρο, βλέπεις μπροστά σου, υπάρχει μπροστά σου ένα καντράν τηλεόρασης, να το πούμε έτσι, ένα καντράν υπολογιστή, μια οθόνη υπολογιστή, με αφή, όπου σου δίνει με εικονίδια, χωρίς ανάγκη να γράφει, να διαβάζεις ή να γράφεις οτιδήποτε ή να σημειώνεις, και ψηφίζεις αυτό που θέλεις με βάση εικονίδια, με αφή. Καλά, τώρα στην Ελλάδα δεν νομίζω να υπάρχουν αναλφάβητοι για να πάνε με την εικόνα. Σου λέω πώς το αντιμετωπίσανε για να λύσουν το πρόβλημα της μεγάλης συμμετοχής, για να έχουν μεγάλη συμμετοχή, και όντως έχουν συμμετοχή πάνω από 70%. Ή θα μπορούσα και από το σπίτι, λοιπόν, να διευκολύνουν να γίνονται εκλογές από το σπίτι. Όχι, από το σπίτι, όχι. Η διαδικασία στο εκλογιότερο να ελέγχεται με λεγό περιβάλλον. Όταν λοιπόν πατάς στην οθόνη, σου τυπώνει, όταν ψηφίζεις την οθόνη, σου τυπώνει αυτό που ψήφισες. Σου τυπώνει αυτό που ψήφισες, το τυλιγείς, το βάζεις μέσα σε ένα φάκελο και το ρίχνεις στην κάλπη. Έτσι λοιπόν έχεις δύο συστήματα καταμέτρησης. Έναν από τους υπολογιστές που γίνεται αυτόματα βεβαίως. Έτσι βγαίνει αυτόματα το αποτέλεσμα. Λοιπόν, και το δεύτερο με καταμέτρηση, φυσική καταμέτρηση από την κάλπη. Η οποία καταμέτρηση είναι ανοιχτή. Και πρέπει να συμφωνούν τα δύο νούμερα. Οποιοδήποτε θέλει. Στο τέλος πρέπει να συμφωνούν τα δύο νούμερα. Α, μπράβο. Τα δύο γενικά, τα σύνολα. Α, μπράβο. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δηλαδή το ίδιο το κράτος έχει εξασφαλίσει με αυτή τη μέθοδο το αδιάβλητο των εκλογών. Γι' αυτό και κανείς δεν έχει τολμήσει να πει, να ζητήσει επανακαταμετρήσεις, ιστορίες κτλ. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι φωνάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα τσιράκια τους κάτω στη Βενεζουέλα κάθε τρεις και λίγο ότι έχει γίνει παραποίηση των εκλογών. Αλλά κανένας δεν έχει ζητήσει. Γιατί το σύστημα αυτό είναι αδιάβλητο.
Τώρα, ακούγεται. Και φυσικά την καταμέτρηση, την κεντρική καταμέτρηση την εποπτεύει μια επιτροπή, όχι ιδιωτική εταιρεία, κανένα ιδιώτη, αλλά μια επιτροπή με ισότιμη συμμετοχή όλων των κομμάτων που συμμετείχαν σε εκλογές. Αυτή είναι η κεντρική φορετική επιτροπή η οποία ελέγχει για την καταμέτρηση στην κάλπη. Και δεν ξέρω αν εκεί έχουν απλή αναλογική. Εδώ... Απλή αναλογική έχουν πλήρως και μάλιστα είναι κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα. Δεν μπορεί να την αλλάξει κανένας. Εδώ ακόμα είναι ζητούμενο η απλή αναλογική, η οποία δεν στοιχίζει και τίποτα απολύτως. Οι αρχηγοί μας είπαν τη Δευτέρα, οι πολιτικοί αρχηγοί που μας ετήκαν εκεί τη Δευτέρα, μας είπαν ότι θα φέρουν ένα πιο αναλογικό σύστημα. Το οποίο τι σημαίνει, πιθανά να καταργούν τον πόνους των 50 ευρώ, εάν δει ο κ. Τσίπρας ότι πιάνει τα ποσοστά που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις, και θα αυξήσει το όριο, το κατόφλι εισόδου στη Βουλή. Το 3% να το κάνουν 4, 5, 6. Κατανοητό. Τέτοια εκλογικά συστήματα ογυρεύονται. Το είδαμε και στο Νοζάλ αυτό, στη γειτονική Τουρκία. Βεβαίως, ήταν ψηλά το όριο. Ο κάνω ότι γουστάρουν, γιατί ο εκλογικός νόμος, ενώ κανονικά πρέπει, το εκλογικό σύστημα, συγγνώμη, ενώ κανονικά πρέπει να θεμελιώνεται και να κατοχυρώνεται και μάλιστα με μη αναθεωρήσιμη διάταξη στο Σύνταγμα, όπως γινόταν παράδειγμα στο Σύνταγμα του Παπαναστασίου το 23-24, το σύστημα απλής αναλογικής, άδολης όπως το λέγανε κάποτε, ή ανώθετης απλής αναλογικής, με βάση το οποίο έγιναν και οι περισσότερες εκλογές στο Μεσοπόλεμο. Λοιπόν, παράλληλο το γεγονός ότι γίνεται αυτό, κανένας δεν θέλει να μπει στο Σύνταγμα και να κατοχυρωθεί, γιατί θέλουν να κάνουν τα μαγειρέματα. Ανάλογα, πώς τους ανάλογα με το ποιες είναι οι πολιτικές σκοπιμότητες. Στο μεταξύ άκουσα χθες το εξής, ότι μάλλον δεν τραβάει ο Λαφαζάνης, επομένως καλό είναι να βγει το μέτωπο του όχι με άλλα πρόσωπα και άλλες συμμαχίες, και σε αυτό το, και ίσως χρειαστεί και ένα συνέδριο, από το οποίο συνέδριο να βγει το 20-30, το 50% από το συνέδριο των υποψηφιότητων, και η άλλη μισή διακλήρωσης. Έχουν πέσει τα αυτιά σου αυτά? Όχι, πώς θα τα πω. Όχι. Λοιπόν, αυτά εκπορεύονται από τον Γιώργο Κασιμάτη, γίνονται κάποιοι καθηγητές πανεπιστημίου, κάνουν κάποιες επαφές, και μέσα είναι και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Συνέδριο, πώς μπορεί να γίνει συνέδριο όταν δεν έχει εκλογική βάση, δηλαδή εκλογικό σώμα? Ποιος θα παράγει το συνέδριο αυτό? Δεν ξέρω ποιο, θα προκύψει ένα σχήμα, ένα καινούριο σχήμα, δεν ξέρω πώς θα λέγεται, το μέτωπο του όχι πώς θα λέγεται, και θα, θα εξελιχθεί σε κόμμα, εάν, μπορεί και να μην εξελιχθεί. Φοβάμαι ότι όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά μοροφιλοδοξίες ορισμένων. Μάλιστα. Γιατί στην πραγματικότητα... Εσύ θα ήσουν θετικό σε μια τέτοια κίνηση? Όχι, με τίποτα. Με συγχωρείτε, με τίποτα. Αυτό που σήμερα είναι ρεαλιστικό και θα μπορούσε να συζητηθεί είναι μια ευρύτερη συνεργασία δυνάμεων και προσωπικότητων στη βάση του όχι, στη βάση του προγράμματος, του τι λέμε, σε τι λέμε ναι και σε τι λέμε όχι, γιατί δεν είναι αρκεί μόνο το όχι, πρέπει να διεκδικήσει η κυβέρνηση για τη χώρα. Δεν είναι μόνο να πεις αυτό το θέλω, πρέπει να πεις και τι θέλεις για να βγει η χώρα από το σημερινό αδιέξοδο. Και αυτή η συνεργασία πρέπει να είναι σε ισότιμη βάση. Και αν διατηρήσει ο καθένας την ιδιαιτερότητα της άποψης, την ιδιαιτερότητα της περπατησιάς και της κατεύθυνσης που έχει και της οργανωτικής διαφορετικότητας που έχει. Δηλαδή δεν μπορούμε σήμερα να λέμε διαλυθείτε όλοι για να πω εγώ αφήγως. Κάτι που έτσι μου ακούγεται αυτό το πράγμα που μου περιγράφεις. Αυτά τα πράγματα ας τα αφήσουμε στην άκρη. Να πούμε ότι όλοι μαζευόμαστε από κοινού, συμφωνούμε σε 2, 3, 5 προτάγματα, τα οποία λίγος πολύ όλοι συμφωνούν. Συγκλίνουμε σε αυτά. Και είναι τα προτάγματα του ΕΠΑΜ, όλοι συμφωνούν σε αυτά. Τουλάχιστον πραγματικά αντιμνημονιακές δυνάμεις. Σήμερα αυτό είναι το καλό της περίοδου, δηλαδή ότι έχει ξεκαθαρίσει ποιος είναι αντιμνημόνιο και ποιος όχι. Δεν μπορεί να είσαι αντιμνημόνιο χωρίς να θέτεις θέμα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρώ.
αυτά τα ξεκαθαρίσαμε τουλάχιστον. Τώρα, λοιπόν, να ρωτήσω και το άλλο. Να τελειώσω. Ναι, ολοκλήρωνα. Από εκεί και πέρα, μπορεί να συμμετέχει το ΕΠΑ, μπορεί να συμμετέχει το ΛΑΕ, μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε θέλει να συμμετάσχει, έστω και σαν προσωπικότητα. Ο κ. Κασίμάτης, ο κ. Κωνσταντοπούλου, οποιοσδήποτε. Αλλά σε ισότιμη βάση και χωρίς ο ένας να αποφθαλμεί τον άλλον. Να λέει στον άλλον διαλύσου για να αφομοιωθεί από μένα. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα δεν είναι επιτρεπτά. Όποια άλλα σχέδια μπαίνουν κάτω είναι εκ του πονηρού. Τώρα να πάμε στο 50% το οποίο δεν ψήφισε. Ναι. Αυτό το 50% είναι ορφανό. Γιατί βιάστηκε το ΕΠΑΜ να μεταξελιχθεί σε κόμμα και δεν γυρίζει ανάποδα τις μηχανές, δηλαδή να πάψει να είναι κόμμα. Να πάει στην πολιτική εποχή. Να πάει. Πολιτική εποχή. Να πάει στην αρχή του, γιατί έτσι ξεκίνησε. Όχι, ναι, στην αρχή ξεκίνησε ως μέτωπο. Δεν είχε τη μορφή κόμματος. Και παραμένει μέτωπο. Δεν έχει καμία διαφορά με το σήμερα. Η διαφορά βρίσκεται σε ότι έχει νομική μορφή κόμματος, διότι ο νόμος δεν προβλέπει τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να αναστέλει κατά καιρούς αυτή την ιδιότητα. Όχι. Όχι. Όχι βέβαια. Γιατί να την αναστέλει, δεν κατάλαβα. Για ποιο λόγο. Για να ρίξει στάχτη στα μάτια εκείνων οι οποίοι λένε «Α, είστε κόμμα, εμείς δεν έχουμε καμιά, δεν θέλουμε καθόλου». Δηλαδή, συγγνώμη για να το καταλάβω. Δηλαδή πρέπει να πει ψέματα στον κόσμο για να τους παρασύρει ή να κατέβει στο επίπεδο του βλάκα που λέει ότι όποιος είναι κόμμα, αυτός είναι κακός. Με συγχωρείς, αυτό το πράγμα είναι απόλυτη βλακεία. Εμείς θα πάμε την απόλυτη βλακία. Οι επαναστάτες του πληκτρολογίου, όπως λες, αιτιώνται αυτά και όχι μόνον. Όχι, μισό λεπτό. Αυτός που το λέει είναι ένας μικροαστούλης, πρώην οικοκυρέος, ο οποίος απογοητεύτηκε από αυτούς που ψήφιζε και τώρα λέει, εφόσον εγώ είμαι κολοβή αλεπού και σαν αλεπού είμαι κολοβή και βρωμιάρης του κερατά, σημαίνει ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι βρωμιάρηδες. Δεν είναι έτσι. Εμείς δεν είμαστε βρωμιάδες, ούτε είμαστε κολοβία λεπού, έστω και αν πολλοί από εμάς είχαμε ταχθεί σε συγκεκριμένα κόμματα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θεωρούμε λοιπόν ότι συμμεριζόμαστε τη βρωμιά των πολιτικών σχηματισμών που υποστηρίξαμε κάποια άλλα χρόνια. Δεν είμαστε το ίδιο με αυτούς. Λοιπόν, εάν κάποιος θέλει να τους θεωρεί όλους το ίδιο, είναι πρόβλημα του εαυτού του, είναι τόσο βρώμικος όσο και τα κόμματα και που στήριζε, γι' αυτό κιόλας δεν βρίσκεται εναλλακτική. Λοιπόν, σε αυτή τη λογική δεν μπορούμε να πάμε εμείς. Απάντησες λοιπόν και από αυτού. Αν θες να στρατευτείς, έλα. Να στρατευτείς να πολεμήσεις για την πατρίδα σου. Ούτε για το ΕΠΑΜ, ούτε για την πατρίδα σου αν θες να πολεμήσεις. Αν όμως είσαι κλανομεντόλ και το μόνο που ξέρεις είναι η φιλοσοφία του Φετουτσίνο, κανονικό. Πήγαινε λοιπόν και κάνε την επιλογή σου. Κανένα πρόβλημα. Αλλά μη μας το παίρνεις και από πάνω παραστάτης. Η επιλογή, δεν ψηφίζω, είναι επιλογή απελπισίας, αδιεξόδου. Και το λέω εγώ που και εγώ δεν έχω ψηφίσει. Αναφέρεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι τον Ιανουάριο του 2015, όπου το ΕΠΑΜ δεν κατέβαινε σε εκλογές, δεν ψήφισε κανέναν. Δεν πάτησε καθόλου σε εκλογές. Ναι. Δεν μου πήγαινε το χέρι, ξέροντας πολύ καλά το ποιοι είναι και τι κουμάσια είναι όλοι τους, στο αντιμνημονιακό χώρο, δεν μου πήγε το χέρι να ψήφισε κανέναν. Οπότε, αλλά δεν λέω ότι η δική μου στάση είναι το απάβγασμα της επαναστατικής αυτό. Όχι, ήταν θέση απελπισίας και προσωπικού αδιεξόδου. Με πλήρη συνείδηση του αδιεξόδου μου και της απελπισίας που ένιωθα, δεν πήγα να ψηφίσω κανέναν. Όχι αυτό να το κάνουμε ως επαναστατική σημαία τώρα, αν είναι δυνατόν. Απελπισία και αδιέξοδο υποδηλώνει η αποχή από τις εκλογές. Μάλιστα. Γιατί αυτός ο κόσμος που δεν ψήφισε, στην πραγματικότητα τι κάνει. Θεωρεί τόσο ακατανίκητο το πολιτικό σύστημα, που τους θεωρεί όλους το ίδιο και άρα περιττό να μάχεσαι. Και άρα πάει στην άκρη του. Αυτό είναι. Αυτό δεν είναι επαναστατική στάση ζωής. Επαναστατική στάση ζωής, ειδικά στις σημερινές συνθήκες, είναι να συμβάλλει στο να δημιουργηθεί κάτι το οποίο να διευβολεί στο πολιτικό σύστημα. Και αν δεν μπορείς να το δημιουργήσεις ο ίδιος, να δεις πού μπορείς να ενταχθείς ώστε να μπορέσεις να συμβάλλεις για αυτό το πράγμα. Τα υπόλοιπα είναι είτε εκ του πονηρού είτε εκ βλακείας. Που γνωστό είναι από την εποχή του Σοκράτη που το ανέλησε πάρα πολλές φορές λίγο πριν πηγαίνει το κόνιο.
σημαίνει ότι η ανθρώπινη βλακία είναι ακαταμάχητη. Ναι. Τώρα, στις τελευταίες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε τα ποσοστά που πήρε. Έτσι, ναι. Με απουσία του μισού εκλογικού σώματος. Ποια ήταν τα κριτήρια του Έλληνα τώρα? Εδώ τον ψήφισαν πρώην Νεοδημοκράτες, τον ψήφισαν πρώην Πασόκη. Με ποιο κριτήριο? Αφού το χειμώνα δεν τον ήξεραν. Τον Αύγουστο αποκαλύφθηκε. Ποιο ήταν το κριτήριο της Σεπτεμβριανής ψήφου? Το κριτήριο ήταν ότι τους άλλους ήξερε καλύτερα. Και πίστεψε ότι αυτό που του έλεγε ο Τσίπρας, μάλλον έκανε την ανάγκη φιλότιμο, και είπε ότι να ρε, μήπως ξέρω εγώ, δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα όσο ήταν με τους άλλους. Ότι τέλος πάντων ήταν ένα καλύτερο μνημόνιο αυτό. Εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή μας, ώστε να ακούσει ότι το χειρότερο, το μνημόνιο αυτό είναι το χειρότερο όλων. Και όχι λόγω προδοσία Τσίπρα, αλλά λόγω των καταστάσεων. Δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση σήμερα, και αυτό το υπογραμμίζω και το τονίζω εδώ τόσα χρόνια και επιβεβαιώνεται πλήρως κάθε φορά. Δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση σήμερα. Η κυρία Παλαβάνη αύριο, η κυρία Κωνσταντοπούλου να αναλάβει αύριο και να κάνει την επιλογή να μείνουμε στο Ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να είστε σίγουροι ότι θα φέρει χειρότερο μνημόνιο από το σημερινό. Θα εφαρμόσει πολιτικές πολύ χειρότερες από τις σημερινές. Μόνο και μόνο για να μπορέσει να μείνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρώ. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει. Είναι σαν να σε τραβάει ο βάλτος προς τα κάτω και εσύ να νομίζεις ότι με σαμπρέλα θα γλιτώσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι από φύση αδύνατο. Μάλιστα. Τώρα που ανέφερες και δεν είχαμε τον τρόπο να εκφράσουμε, αναφέρεις προφανώς και στην ΕΡΤ, η οποία ΕΡΤ χθες καμάρωνε ότι μπαίνει υπό κοινωνικό έλεγχο, έκανε προσφορά και απάντησαν 2.000 πόσοι εθελοντές και με κλήρωση ανέλαβαν κάποια 36 πόσοι 46 άτομα να κάνουν τον κοινωνικό έλεγχο για την πολυφωνία και. Ναι, καλά, εντάξει. Ναι, λοιπόν. Μεταγματάρχη δηλαδή. Και καμάρωνε και ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κύριος καλλιτέχνης, πες τον. Κύριος Τσακνής. Ο κύριος Διονύσης Τσακνής. Ναι, ο οποίος σε εκδήλωση πριν μερικούς μήνες μας είχε πει ότι χωρίς κομμουνιστικό κόμμα νιώθει ότι είναι χωρίς στέγη. Βρήκε τη στέγη όμως σε ΕΡΤ και καλεστήκε, δεν υπάρχει. Μάλιστα, εγώ επιμένω ότι θα έπρεπε την ΕΡΤ να την ταράξετε στην νομιμότητα. Το κουβεντιάσαμε και την άλλη φορά. Και εγώ εξακολουθώ να έχω αυτή την άποψη ότι θα πρέπει να απαιτείτε, οι μικροί να απαιτούν, εδώ έχουν αποκλείσει κι άλλους, Κοντογιώργη κι άλλους. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει blacklist. Θα πρέπει και το ΕΠΑΜ να στραφεί νομικά εναντίον τους. Πώς να το απαιτήσεις, να το απαιτήσεις. Στρέφεσαι νομικά και λες την ΕΡΤ την πληρώνουμε όλοι, άρα ανήκει σε όλους. Δεν υπάρχει νομικό πάτημα. Δεν υπάρχει νομικό πάτημα. Και όποιος λέει ότι μπορεί να αξιοποιηθεί το Σύνταγμα, να δω, μπορείς βγάλει κάλλιστα να βγάλεις νομικούς, μάχημους νομικούς, όχι νομικούς του διαδικτύου. Μάχημους νομικούς να σου εξηγήσουν πόσο με τη ταχύτητα ο εισαγγελέας βάζει στο αρχείο μηνυτήριες αναφορές που στηρίζονται στο Σύνταγμα. Πάντως, γενομένης κουβέντας, μου διαφεύγει το όνομά του, βοήθησε με. Τελευταία πήγε από τους αμεσοδημοκράτες στη ΛΑΕ, δικηγόρος που δούλευε στην ΕΡΤ. Ο Κόκας. Ο Κόκας, λοιπόν, κέρδισε δύο μάχες δικαστικές. Ότι... Και τον εαυτό του. Ναι, όχι, δεν το λέω για κακό. Δηλαδή, για τα κινήματα όχι. Γενικά ήταν η απόφαση. Όχι. Ήτανε γιατί τον ίδιο τον είχαν αποκλείσει έναν νομικό σύμβουλος στην ΕΡΤ και τίποτα άλλο. Δεν αφορά ευρύτερα πράγματα. Τίποτα από όλα αυτά. Και ρώτα και τον ίδιο αν εφαρμόζονται. Ναι, για την εφαρμογή του σχολίασε, ναι. Αυτό είναι το θέμα μας. Για την εφαρμογή του σχολίασε. Εντάξει, ο
ήταν και νομικό σύμβουλο ΣΕΤ στο προηγούμενο καθεστώ. Ναι. Έτσι, είχε και νομικό πάτημα και μετά τον αποκλείσαν, τον πετάξαν έξω με αφαίρετο τρόπο. Ναι. Εκεί ήταν, για ρωτά τους νομικούς που έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για τον τρόπο και αυτό το πράγμα, να πούμε ότι με βάση το άφρο για την πολυφωνία και όλα αυτά τα πράγματα και τα ρέστα που εγγυάται το κράτος και τα λοιπά, το άθρο συντάγματος εννοώ, ή τα άθρο συντάγματος, να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη και τα λοιπά, όμως τελείως. Μπορείς να προσφύγεις στη δικαιοσύνη και να χάσεις τα λεφτά σου στα παράβολα, γιατί αυτόματα ο εισαγγελέας θα το θέσει στο αρχείο. Μάλιστα. Διότι πολύ απλά σε τέτοιο επίπεδο αυτό που μετράει στο δικαστή, και δεν μιλάμε στον πρωτοβάθμιο δικαστή, έτσι, που και εκεί βεβαίως τώρα καθώς μπαίνει καινούρια φουρνιά δικαστών που βγήκε επί εποχής μνημονίου, τελειώνει πλέον και το καθεστώς πώς να το πούμε, δικαστικής ευαισθησίας που υπήρχε στο πρωτοβάθμιο επίπεδο. Τα καινούρια φυτάνια της σχολής δικαστών είναι εκτελεστές, δήμοι, δεν είναι δικαστές στην πλειοψηφία τους. Κανονικά όλοι αυτοί, με το που θα αλλάξει η κατάσταση, θα σταλούν στα σπίτια τους και θα μπουν δικαστές οι οποίοι πραγματικά έχουν υπηρετήσει, τουλάχιστον από τη δικηγορία, το επάγγελμα και έχουν αποδείξει για την ετοιμότητά τους κτλ. Για να περάσουν στο δικαστικό κλάδο και πραγματικά να έχουν δικαστές, όχι εκτελεστές, δήμιους. Λοιπόν, στο πρωτοβάθμιο και μετά να εξελιχθούν, να φύγει και από πάνω η σαβούρα της ανώτατης δικαιοσύνης. Λοιπόν, οι οποίοι το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να κάνουν τεμενά και να δικάζουν με βάση τη σκοπιμότητα της εξουσίας και όχι με βάση τη νομιμότητα στη βάση του συντάγματος. Αυτά πρέπει να αλλάξουν ριζικά πλέον. Έχουμε φτάσει στο προχώρητο. Πιο προχώρητο. Όποιος παρακολούσε την εκδήλωση που έγινε, μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση που έγινε στο Κορυδαλό και που θα αναρτηθεί σε κάποια στιγμή. Και στο διαδίκτυο θα δει πόσοι ομιλητές, μία δικηγόρος, ένας γιατρός και εγώ που μίλησα για το ζήτημα της πολιτικής λύσης, να δει κανείς με συγκεκριμένα στοιχεία το πώς η χώρα ακόμη είναι στην αρχή της και πώς κινδυνεύει να περάσει από ένα όριο που μόλις το ξεπεράσεις δεν υπάρχει επιστροφή. Και αυτό το όριο δεν το ξεπεράσαμε ακόμα. Είμαστε πολύ κοντά. Είμαστε πολύ κοντά. Ακόμη στην αρχή, αλλά κοντεύουμε. Όταν για παράδειγμα το επίπεδο της πορνείας, το επίπεδο της μετανάστευσης, το επίπεδο της εσωτερικής μετακίνησης και από το εξωτερικό προς το εσωτερικό, δηλαδή πρόσφυγες, λαθρέοι και τα λοιπά, παράνομα μετανάστες και όλα αυτά τα πράγματα, φτάσει σε ένα σημείο, για παράδειγμα, όπως είναι το 25% από αυτή τη στιγμή του Λιβάνου, που είναι πρόσφυγες. Εάν ξεπεράσει η πορνεία ένα πολύ μεγάλο ένα ποσοστό, το οποίο μπορεί να ξεπεράσει το 15-20%, τόσο έχουν υπολογίσει. Σε διεθνείς μελέτες, δεν μιλάμε τώρα για ο καθένας τι νομίζει. Σημαίνει ότι έχει αποσαθρωθεί τόσο πολύ η κοινωνία, που η κοινωνία δεν ανατάσσεται. Είναι αδύνατο να αναταχθεί. Αγαπητέ Δημήτρη, δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα ιστορίες. Αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, οδεύουμε προς το τέλος της κουβέντας. Δεν σχολιάσαμε καθόλου τα τεκτενόμενα ως προς το αν θα έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Καμένου, κυβέρνηση Οικουμενική, Εθνική Σωτηρία, πώς θα τη βαφτίσουν. Και επίσης άλλη μια ερώτηση για το ασφαλιστικό, το οποίο καθυστερεί ακόμη, το πάνε Γενάρη, Ιανουάριο. Βλέπω εδώ η ΕΕ ζητά επέκταση της εργασίας και μετά τα 71 στη χώρα μας. Ναι, ο στόχος είναι να έχεις να παίρνεις σύνταξη 3 χρόνια αφού πεθάνεις. Όχι, δεν είναι πλάκα. Μετά θάνατο, αριστεία, ε. Όχι, δεν είναι πλάκα αυτό. Ναι. Θα ρίξουν το προσδόκιμο όριο ζωής γύρω στα 67 για να παίρνεις 70 σύνταξη. Αυτή είναι η επιλογή και η τακτική τους από το ΔΕΤΑΙΤΑΦ και τον ΩΣΑ. Εδώ και χρόνια. Πάμε το καταφέραν στη Βουλγαρία. Το καταφέρανε στη Βουλγαρία. Τι ισχύει? Στη Βουλγαρία έπεσε το προσδόκιμο μέσα σε μια δεκαετία του Δελτανιτάφης και σε μια εικοσαετία μέχρι τώρα στα 68 χρόνια. Ναι. Και παίρνουν κοντά στα 70. Γιατί έχουν υγιέστατο ασφαλιστικό σύστημα. Δεν παίρνει κανένα σύνταξη.
Πάμε και στον Λεβέντη και στους Λεβέντες. Τι θα κάνουν? Δεν ξέρω τι θα κάνουν, από θα μπουν στην κυβέρνηση, γιατί πώς θα το κάνουμε. Δεν μπορεί να υπάρχει κυβέρνηση χωρίς Λεβέντες. Είσαι και Λεβέντης, είσαι και στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Με τέτοια χώρα που έχουμε, τέτοια πολιτική, τέτοιο πολιτικό προσωπικό, δεν μπορεί να λείψει ο Λεβέντης από την κυβέρνηση. Επομένως. Είμαστε για φτύσιμο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μας φτύνει η φίλιος όλοι. Γιατί εγώ προλαμβάνω έτσι, έχω αλληλογραφία με όλο τον κόσμο και με φίλους που είναι σε άλλες χώρες, όχι Έλληνες, αλλά και όσο δεν είναι καθόλου εχθρικά διακείμενοι απέναντι στον ελληνικό λαό, ξέρουν την ιστορία, το ξέρουν. Αυτό το κλίμα. Υπάρχει αυτό το κλίμα. Πόσο ξεφτύλες είσαστε, παιδιά. Αυτό το πράγμα που νιώθεις, για παράδειγμα, όταν παρακολουθείς χώρες κατεστραμμένες, διαλυμένες, όπου έχει διαφθαρεί ο πληθυσμός τους, έχει... Πώς να το πούμε, ρε παιδί, δεν θέλω να αναφέρω για να μην λένε ότι είναι ρατσισμός. Αλλά όταν παρακολουθείς, ας πούμε, στα ντοκιμαντέρ, παιδί του κόσμου, ας πούμε, και δείχνει την παιδική πορνεία μετά από την οποία ζουν χώρες ολόκληρες, οι οικογένειες διαλυμένες, μάλλον οι κοινωνίες διαλυμένες τελείως, δεν σου φέρνει αυτή την αίσθηση. Τι χώρες είναι αυτές, τι λαοί είναι αυτοί. Τέτοια εικόνα αρχίζουμε και παρουσιάζουμε εμείς στην Ιφίλιο. Η Washington Post τελευταία, πριν μερικές ημέρες, είχε ένα δημοσίευμα αφιερωμένο στην Ελλάδα, όπου έλεγε οι νεαρές κοπέλες στην Ελλάδα εκπορνεύονται για ένα σάντουιτς. Το... Κεντρικός τίτλος. Το μάζεψε όμως, το ανέρεσε. Ναι, και εγώ βεβαίως έβαλα τις φωνές και από το ήρωη. Έβαλα τις φωνές γιατί μου το στείλανε το... Υπάρχει όμως έρευνα πανεπιστημίου, του Παντίου νομίζω. Ναι, εντάξει τώρα, του Παντίου, εντάξει. Τα πες όλα. Έρευνα της Παντίου. Τα πες όλα τώρα. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρή η έρευνα αυτή, γιατί δεν τη βρήκα πουθενά καταρχήν. Και για να μην τη δημοσιοποιούν, σημαίνει ότι είναι έρευνα μουσάτη. Είναι μόνο και μόνο για να κάνουν τίτλους. Και όχι μόνο, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι με αυτούς τους τίτλους δεν στρέφονται ενάντια στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δέλτα Κιτάφ κτλ. Αλλά δείχνουν, προσπαθούν να τεκμηριώσουν αυτό που σου έλεγα προηγουμένως. Ότι είμαστε λαός διεφθαρμένος, λαός επιρρεπής, λαός υποστίγμα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το πράγμα που έκανε και δημοσίευσε η Washington Post. Όπως ακριβώς, και μάλιστα ανέφερα το ίδιο χαρακτηριστική πολιτική ακολούθησαν οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοι όταν μπαίνανε στη Γερμανία οι δυνάμεις τους. Μοιράζανε προφυλακτικά στους στρατιώτες τους και σοκολάτες και νάιλον κάλτσες. Γιατί τους είχαν πει ότι οι Γερμανίδες εκπορνεύονται για ένα ζευγάρι νάιλον κάλτσες. Μόνο και μόνο για να δημιουργήσει ένα κλίμα στίγματος. Άρα λες, αυτό λες, στιγματίζουν επίτηδες για να πάνε στην επόμενη φάση. Βεβαίως, έτσι είμαστε. Εκπορνεύουμε τις κόρες μας και τα παιδιά μας για να έρχεται ο Γερμανός να εκτονώνεται εδώ. Και έτσι να λες, ας πούμε, τι είναι σκουπίδια. Γι' αυτό πάει στην όλη η ιστορία. Και ευτυχώς ακόμη η αξιοπρέπεια του Έλληνα, του μέσου Έλληνα και της οικογένειας, δεν έχει φτάσει σε αυτόν τον βαθμό ξεφτύλας. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα πορνείας, μην το συζητάμε. Η πορνεία έχει εκτιναχθεί όσο ποτέ άλλοτε σε αυτή τη χώρα. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε δει τέτοια έξαρση πορνείας σαν ελληνική κοινωνία από πότε, από τότε που μπορούμε να έχουμε στοιχεία. Ακόμη και στην κατοχή, ακόμη και σε πολύ δύσκολες συνθήκες, τέτοιο πρόβλημα πορνείας που έχουμε σήμερα δεν υπάρχει. Αλλά όχι ότι εκπορνεύονται νέα κορίτσια για ένα σάντουιτς ή πως το είπε ο καθηγητής της Παντίου για ένα κομμάτι σοκολάτα. Συγγνώμη, για ένα κομμάτι τυρί έγραφε συγκεκριμένα. Καλά, το ότι κυκλοφορούν εδώ και 5-6 χρόνια, 7-8 πόσο παραπάνω, ότι εκπορνεύονται σε κάποια ΤΕΗ έναντι 20 ευρώ, αυτό ισχύει από αστυνομική. Σου λέω, η πορνεία υπάρχει. Ναι. Και έχει να κάνει με την ανέχεια. Άμεσα σχέση με την ανέχεια. Άλλο αυτό και άλλο να λες αυτό που λέγανε παλιά ή και που λέγανε, γιατί δημιουργείς μια κατάσταση οικειοθελούς εκπόρνευσης. Γιατί σου λέει ο άλλος ένα κομμάτι δεν έχει. Το
20 ευρώ και τα 40 ευρώ και την ανάγκη δηλαδή να μπορεί να βιβλιοποιήσει σε ξένη πόλη για να μπορεί να πα στο πανεπιστήμιο, να παραγωγεί στο πανεπιστήμιο σου και όλοι. Το έχουν όλε οι χώρε. Για πήγαινε στην Αμερική να δει τι γίνεται με τι φοιτήτριε οι οποίε δεν έχουν, ή του φοιτητέ οι οποίοι έχουν το μαθητικό πρόβλημα χρέου, σπουδαστικού χρέου για να παραγωγούν στα πανεπιστήμια του. Εκεί να δει τι πορνεία γίνεται. Μέσα στο κάμπου. Ναι. Θα τρελαθείς, θα τρίβεις τα μάτια σου. Και εδώ και εκεί και εδώ γίνονται λοιπόν από πρώτο χέρι, από πρώτο χέρι μας, πληροφορία πληρώνεις τις πίτσες και μπαίνεις στα όργια. Εντάξει, παντού γίνονται. Εντάξει. Αυτά για μας είναι καινούργια πράγματα. Για αυτούς είναι δεκαετιών ζητήματα. Ίσως να έχει βάθος η διαφθορά εκεί, ίσως. Μάλιστα. Αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη, πάμε στο ακροτελευταίο. Πρόσθεσε, τι προγραμματίζεις αυτόν τον καιρό? Αυτή τη στιγμή οργανώνεται ένας κύκλος περιοδιών που θα αφορά και την επαρχία, αλλά και την Αθήνα, με εκδηλώσεις και ομιλίες κτλ. Αυτή είναι το βασικό, είναι το ότι ελπίζω μέσα στα Χριστούγεννα να βγει, να βγάλω το βιβλίο μου για την μεταβατική πρόταση, για την πρόταση μετάβαση δηλαδή. Άρα τον Ιανουάριο θα είναι έτοιμο. Ναι, έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Τίτλος αυτού του βιβλίου? Δεν το έχω αποφασίσει ακόμη, αλλά αφορά το μεταβατικό πρόγραμμα. Δηλαδή το πώς μεταβαίνουμε στη νέα κατάσταση όπου η χώρα μπορεί χωρίς το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να πατήσει τα πόδια της και να πάει μπροστά. Μάλιστα. Καλό τάξη εδώ όταν τυπωθεί λοιπόν και κυκλοφορήσει. Δημήτρη Καζάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την σημερινή σου παρέμβαση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αντίο. Όσοι ψάχνουν σε βάθος την αλήθεια, πάνε ανάποδα. Ανάποδα. Η πολιτική επιθεώρηση του ενιαίου παλαϊκού μετόπου, του ΕΠΑΜ. Αρθρογραφία, έρευνα, σχολιασμός με μια διαφορετική ματιά. Ανάποδα. Τα γεγονότα στην πραγματική τους διάσταση. Ανάποδα. Αναζητήστε το στα κεντρικά γραφεία του ΕΠΑΜ, της ΕΟΣ 4, τέταρτος όροφος, στην Καλλιθέα και στους τοπικούς πυρήνες σε όλη την Ελλάδα. Όλοι εμείς το ανάποδα, ό,τι έχουμε να πούμε, το λέμε στα ίσια. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.